Μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά, μικρότερη ωστόσο από το αναμενόμενο, ήταν η συμμετοχή των Κομωτινέων στα περιακή συγκέντρωση του εργατικού κέντρου που πραγματοποιήθηκε μπροστά από το κτίριο. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, Παντελής Μαγκαλιός, κάλεσε τους κυβερνητικούς βουλευτές να καταψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο και τους πολίτες να αντιδράσουν στα νέα σκληρά κυβερνητικά μέτρα. Μπορεί η συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξαν ΓΕΣΕ και ΑΔΔ στο Ανωμόρο Δόπης να ήταν μεγάλη, ωστόσο αυτό δεν μεταφράστηκε και σε ανάλογη συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση που έγινε μπροστά από το κτίριο του εργατικού κέντρου. Οι πρώτες ώρες 48 ώρες απεργιακής κινητοποίησης βρήκαν τους συνδικαλιστές στους δρόμους να καλούν τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή ώστε να μην ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο. Η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ κρίσιμη και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια έκκληση προς τους βουλευτές όλου του κοινοβουλίου και κυρίως του ΠΑΣΟΚ να μην ψηφίσουν αυτό το έκτρωμα, το μεσοπρόθεσμο σχέδιο, το οποίο θα καταργήσει τους μισθούς, τις συντάξεις και τις συλλογικές συμβάσεις. Σήμερα οι εργαζόμενοι πιστεύουμε ότι θα δώσουν μια απάντηση στην ανασχηματισμένη κυβέρνηση η οποία φέρνει το μεσοπρόθεσμο στη Βουλή και πιστεύουμε ότι αυτό το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δεν θα περάσει. Ο κόσμος θα δώσει την απάντησή του στις πλατείες και στους δρόμους. Από την πλευρά τους, οι συνδικαλιστές της ΑΔΔ δήλωσαν ότι ο δημόσιος τομέας δεν αντέχει άλλες περικοπές και χαρακτήρισαν τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται κατ' εδάφιση για τον τομέα της εργασίας. Σήμερα εκτελείστε το πιο μεγάλο συνδυασμό των τελευταίων δεκαετιών. Ή μεσοπρόθεσμο ή τάγκς. Πρέπει ο ελληνικός λαός να αναρωτηθεί, αξίζουμε τέτοια πολιτική ηγεσία, αξίζουμε τέτοιες πολιτικές, πού μας το έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα, μετά από 37 χρόνια, με τεράστιους πόρους, με τεράστια χρηματοδοτικά πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα λεφτά μας από τα ασφαλιστικά ταμεία όλων των εργαζομένων, αξίζαμε να φτάσουμε σε χώρα εδώ, το ξέρουμε ότι όλοι είμαστε συμμέτοχοι στην αφασία. Αλλά πρέπει να βάλουμε τέλος και αυτές οι μέρες, αυτή η συγκυρία χτυπάει τη μεγάλη καμπάνα. Αλλιώς όλοι μαζί θα κλαίμε για τα παιδιά μας που θα πηγαίνουν μετανάστες στο εξωτερικό για εργασία. Στο χώρο της διαμαρτυρίας έφτασαν και μέλη του κινήματος των αγανακτισμένων πολιτών, τα οποία με μαύρες σημαίες στα χέρια συμμετείχαν και στην πορεία που πραγματοποιήθηκε, αφού πρώτα κάλεσαν τους συμπολίτες τους να αναλάβουν δράση. Αφήνουμε λοιπόν για λίγο καναπέδες, καφετέρειες, ξαπλώστρες και αγωνιζόμαστε για να ακουστεί η φωνή του απλού πολίτη. Ελάτε κάθε βράδυ στις λαϊκές συνελεύσεις, γιατί οι αγανακτισμένοι πολίτες είναι ενεργοί πολίτες. Λίστες! Λίστες! Καπιταλίστες! Τα κερδί σας καστίζουν! Ανθρωπίδες! Λίστες! 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 Λίστες!